Γεια σας, γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για Dark Academia βιβλία, αλλά και για το τι είναι αυτό το Dark Academia. Λοιπόν, το Dark Academia είναι μια κουλτούρα, είναι ένας τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Άνθρωποι που ασχολούνται κυρίως με την ακαδημαϊκή καριέρα και την ακαδημαϊκή, όχι καριέρα απαραίτητα, αλλά και ακαδημαϊκό σκεπτικό. Για παράδειγμα, άνθρωποι που λατρεύουν την ποίηση, την αρχαία μυθολογία ελληνική και όχι, όλο αυτό το gothic style, το πιο κλασικό, το πιο έτσι λίγο σκοτεινό και moody. Αν κάποιος δηλαδή έπρεπε να διαλέξει οίκο από το Harry Potter, το Dark Academia θα άνοικε στο Slytherin ή θα ήταν αυτή του Slytherin. Είναι ένα τρόπο ζωής, δεν είναι μόνο στη λογοτεχνία. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει έτσι και λίγο στο λογοτεχνικό είδος και στις μέρες μας όλο και περισσότερο ακούγεται και όλο περισσότερο κατευθύνονται προς τα εκεί. Υπάρχει μουσική, υπάρχει τέχνη, υπάρχει ποίηση, υπάρχει τρόπος που ντύνεται κάποιος, υπάρχουν κτίρια, αυτά που είναι λίγο gothic, που ακολουθούν λίγο την αρχαία ελληνική μυθολογία. Σήμερα έχω προσπαθήσει και εγώ λίγο να ντυθώ σαν Dark Academia, αλλά δεν είμαι τόσο κοντά, είναι περισσότερο τα καρό, τα πουλοβεράκια, είναι λίγο πιο έτσι φθινοπορεινό κλίμα και συννεφιασμένο και τα σχετικά. Δεν είναι τόσο καλοκαιρινό, φυσικά υπάρχουν και αναλλαγές καλοκαιρινές. Θα σας έχω μερικά ντυσίματα εδώ δεξιά και αριστερά να δείτε. Τέλος πάντων, προφανώς όταν κάτι γίνεται τρόπο ζωής και μόδα και όλα αυτά, κάποια στιγμή θα καταλήξει και στην λογοτεχνία. Γιατί αν δεν ξεκινάνε όλα από εκεί, κάποια στιγμή πηγαίνουν προς τα εκεί. Με τα χρόνια έχουμε καταλήξει σε κάποια γνωρίσματα και σε κάποια κουτάκια, ας τα πούμε, που πρέπει να έχει ένα βιβλίο έτσι ώστε να θεωρείται Dark Academia. Είναι 4. Κυριότερο είναι να λαμβάνει χώρο σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια ακαδημία, γενικά σε ένα σχολικό περιβάλλον. Δεύτερο είναι να είναι coming of age stories, δηλαδή από μικρή πώς μεγαλώνουμε, πώς βρίσκουμε τον εαυτό μας, πώς ανεπτυζόμαστε, πώς μεγαλώνουμε γενικά, πώς αλλάζει ο τρόπος σκέψης μας και τα σχετικά. Το επόμενο είναι να υπάρχει, επειδή είναι Dark Academia, υπάρχει και το Light Academia, αλλά αφού είναι Dark, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και ένα πιο σκοτεινό περιεχόμενο, όπως φόνοι, θάνατοι, σκοτεινή μαγεία, μαύρη μαγεία και τα σχετικά. Και τέλος, το οποίο δεν είναι απαραίτητο, αλλά συνήθως υπάρχει, είναι να διαδραματίζεται η ιστορία στο φθινόπωρο ή γενικά στις αρχές του χειμώνα. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο το οποίο ξεκίνησε το Dark Academia, σύμφωνα με πάρα πολλούς, στη λογοτεχνία, είναι το The Secret History της Donna Tartt και έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Γενικά θα σας προτείνω βιβλία πρώτα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά. Το βίντεο αυτό ίσως βγει λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, έχω πράγματα να πω. Το The Secret History, σας έχω εδώ και το cover στα ελληνικά για να το βλέπετε, είναι από τα καλύτερα βιβλία. Έχω διαβάσει κιόλας ότι διδάσκεται και στα πανεπιστήμια, φανταστείτε μέχρι που έχει φτάσει. Και αφορά κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν έτσι ένα πάθος για την κλασική λογοτεχνία και γενικά για το κλασικό, οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα σχολείο. Κάποια στιγμή κάποιος μαθητής πεθαίνει. Οπότε, την αδερφή μου με κοροϊδεύει κιόλας. Κάποιος μαθητής πεθαίνει. Είναι μια ιστορία που ο πρωταγωνιστής ακολουθεί τα βήματα του coming of age, δηλαδή τον βλέπουμε λίγο πιο ανώριμο στην αρχή, μετά τον βλέπουμε λίγο πιο αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του και τον τρόπο σκέψης του και τι πιστεύει και τα σχετικά. Οπότε ναι, είναι ορισμός του Dark Academia το συγκεκριμένο βιβλίο και πολλοί το διαβάζουν με ένα άλλο βιβλίο μαζί. Θα σας το πω μετά όμως γιατί δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το επόμενο βιβλίο το οποίο θα σας προτείνω είναι «Οι κόρες» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κάπου το έχω βάλει αυτό το βιβλίο, αλλά πραγματικά δεν το βρίσκω. Πρόκειται λοιπόν για ένα βιβλίο που λαμβάνει η χώρα σε ένα πανεπιστήμιο, γιατί εκεί γίνονται κάποιοι φόνοι. Είναι από το συγγραφέα του μυθιστορήματος Σιωπηλή Ασθενής και πραγματικά, ενώ στην αρχή ήταν λίγο αργό, από ένα σημείο και μετά πήρε φωτιά, ήταν τέλειο, το plot twist ήταν φανταστικό, δηλαδή ακόμη και εγώ που είχα βρει το δολοφόνο, η σύνδεση και ο λόγος ήταν πραγματικά, εντάξει, mind-blowing. Υπάρχουν πάρα πολλοί ύποπτοι, υπάρχει όλο αυτό το Dark Academia στυλ στην ατμόσφαιρα, στο σχολείο, στους χαρακτήρες, σε όλα πραγματικά. Έχουμε grey characters εδώ πέρα, δηλαδή δεν είναι ούτε καλοί ούτε κακοί, έχουν κάνει λάθη,
τώρα θα περάσουν τα φορτηγά. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά θα μιλήσει στην Dark Academia ψυχή σας και είναι και αστυνομικό, βασικά ψυχολογικό θρίλερ, οπότε θα αρέσει σε πολλούς και πολλοί μπορείτε να το δοκιμάσετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Το επόμενο βιβλίο είναι ένα βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά, το Mexican Gothic, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, το οποίο έκανε χαμούλη τον τελευταίο καιρό. Και τώρα τελευταία έχει σταματήσει να παίζει, κακώς θα πω εγώ, γιατί είναι πραγματικά μια πανέξυπνη ιστορία. Και αυτό το βιβλίο είναι Dark Academia, γιατί έτσι ακολουθεί σκοτεινά, μυστικά, οικογενειακά και έχει όλο αυτό το gothic στυλ. Οπότε αγγίζουμε και μερικά κουτάκια του Dark Academia, δεν είναι απαραίτητο να τα αγγίζουμε όλα, σίγουρα πάνω από δύο. Οπότε είναι και αυτό μια πρόταση στα ελληνικά που μπορεί να σας αρέσει. Το επόμενο βιβλίο είναι ένα κλασικό βιβλίο που σίγουρα όλοι το ξέρετε, όλοι το έχετε ακούσει, έχετε δει την ταινία. Θα μιλήσω για το πορτρέτο του Dorian Gray. Αυτό είναι ένα Dark Academia γιατί γενικά είναι όλο το στυλ εκείνης της εποχής Dark Academia, με τα σκούρα έπιπλα, ο τρόπος ντυσίματος, αλλά και στο συγκεκριμένο βιβλίο ανήκει στον Dark Academia γιατί ψυχογραφεί βαθιά τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου και τη σκοτεινή του πλευρά και ειδικά αυτό που γίνεται με το ποτρέτο. Δεν θα πω κάτι σε κάποιον γιατί μπορεί κάποιος να μην το έχει διαβάσει, αλλά αυτό που γίνεται με το ποτρέτο είναι ξεκάθαρα βγαλμένο από την Dark Academia κουλτούρα και είναι ένα πάρα πολύ γερό παράδειγμα. Το επόμενο βιβλίο που θα σας προτείνω είναι ένα βιβλίο φαντασίας, βασικά για την ακρίβεια fantasy romance, και μιλάω για το δικό μου βιβλίο, τη Φλόγα της Ελεγκάντη. Ανήκει στον Dark Academia στυλ και μπορώ να πω ίσως ότι είναι και το πιο Dark Academia βιβλίο από Έλληνα συγγραφέα. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει άλλο Dark Academia fantasy. Στο συγκεκριμένο βιβλίο έχουμε κάνει τίξη σε όλα τα κουτάκια. Λαμβάνει χώρα στην Νυμφαία Ακαδημία, η οποία είναι μια ακαδημία μαγείας, άρα έχουμε το στυλ του σχολείου και του Ινστιτούτου και της Ακαδημίας και τα σχετικά. Έχουμε θάνατο μέσα, έχουμε φόνο μέσα, οπότε κλικάρουμε το δεύτερο κουτάκι. Λαμβάνει χώρα το φθινόπωρο, Οκτώβρη κάπου εκεί, οπότε έχουμε και όλο το κλίμα του Dark Academia, εκτός από την Ακαδημία σαν Ακαδημία που το βγάζει πολύ, αλλά το έχουμε και στην ατμόσφαιρα. Και είναι μια ιστορία coming of age, ακολουθούμε την Ελίζ, η οποία περνάει μέσα από ένα βιβλίο και βρίσκεται σε μια Ακαδημία. Δεν πίστευε ποτέ ότι θα μπορούσε να τη συμβεί αυτό, γιατί στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχει μαγεία. Να που για την Ελίζ υπάρχει, να που βρέθηκε μέσα σε μια Ακαδημία Μαγείας, να που έχει μαγικές δυνάμεις και θα πρέπει να ανακαλύψει ποια είναι. Οπότε ξεκινάμε από μικρή ηλικία, ξεκινάμε από τα 19, και το που έχουμε τελειώσει το σχολείο, οπότε θεωρούμαστε ενήλικες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαστε. Δηλαδή, από μικρή μεγαλώνουμε μέσα από βιώματα και γνωρίσματα και όλα αυτά που μαθαίνουμε στην πορεία, αλλά καθώς και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Άρα είναι μια επιλογή την οποία μπορείτε να δοκιμάσετε και επειδή δεν είναι τέρμα φάνταση, έχει μέσα και αρκετά στοιχεία αισθηματικού μυθιστορήματος, ίσως θα μπορέσει να προσεγγίσει περισσότερο κοινό που είτε θέλει να διαβάσει φάνταση είτε δεν το προτιμάει τόσο πολύ. Για να μην πολυλογήσω πάρα πολύ, γιατί έχουμε αρκετά αγγλικά βιβλία, θα πω κάποια honorable mentions, κάποια βιβλία τα οποία αξίζει να σημειωθούν, αλλά δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Αυτά τα βιβλία είναι η σκοτεινή μου Βανέσα, πρόκειται για κακοποίηση, είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, αλλά πάρα πολύ βαρύ. Θα πρέπει να έχετε την ψυχική υγεία να το διαβάσετε, είναι αρκετά δύσκολο βιβλίο. Το επόμενο είναι το Σχολομαντίο, που και αυτό είναι τέρμα Dark Academia. Βρισκόμαστε σε μια ακαδημία, οι μαθητές έχουν, ας το πούμε, μαγικές δυνάμεις και υπάρχουν πάρα πολλοί φόνοι και είναι ένα σχολείο που τρώει μαθητές, οπότε καταλαβαίνετε. Α, επίσης, το Dark Academia είναι γενικά με στολές κιόλας, στολές από, ας πούμε, πανάκριβα οικοτροφία. Και στο δικό μου βιβλίο, τη Φλόγα της Ελεγκάντη, οι μαθητές ντύνονται με στολές, οπότε τικ, και στο Σχολομαντίο το βλέπουμε αυτό, και στις Κόρες που είναι πανεπιστήμιο, οπότε έχουν όλο αυτό το ντύσιμο, το, ξέρετε, το Oxford και τα σχετικά. Και τέλος, πάρα πολύ, εγώ δεν το έχω διαβάσει οπότε δεν ξέρω να σας πω, προτείνουν σαν Dark Academia το Jane Eyre, δεν ξέρω ακόμη γιατί. Αν εσείς ξέρετε πείτε μου στα σχόλια, να μάθουν και οι υπόλοιποι, αλλά το προτείνουν πάρα πολύ, είναι ένα ακόμη κλασικό που μπορείτε να δοκιμάσετε. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στις Dark Academia επιλογές στα αγγλικά. Εδώ υπάρχουν
πάρα πολλά παιδιά και υπάρχουν και πάρα πολλά καινούρια βιβλία, γιατί όπως σας είπα είναι μια καινούρια μόδα και πραγματικά ίσως χρειαστώ και ένα ακόμη βίντεο για να σας προτείνω και άλλα Dark Academia βιβλία. Αν αυτό το θέλετε πείτε μου στα σχόλια. Τέλος πάντων, εκτός από το The Secret History που υπάρχει και στα ελληνικά, αυτό το βιβλίο που σας είπα ότι συνήθως το διαβάζουν μαζί το ένα μετά το άλλο είναι το If We Were Villains. Και το συγκεκριμένο βιβλίο είναι τρομερά αγαπητό, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές. Δεν είναι τόσο γνωστό όσο το Secret History, αλλά είναι αρκετά κοντά. Λέει πάνω, When Friends Become Enemies. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βιβλίο πρόκειται για μια παρέα κάποιους φίλους, οι οποίοι έχουν φτιάξει το δικό τους society και είναι πορωμένοι με τον Shakespeare. Μόνο που μερικές φορές οι φιλίες μπορούν να έχουν και θανάσιμες εκβάσεις. Οπότε αυτό είναι κάτι που αναλύουμε στο συγκεκριμένο βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο ξεκινάει με έναν χαρακτήρα, ο οποίος βγαίνει μετά από 10 χρόνια από τη φυλακή, για ένα έγκλημα το οποίο μπορεί και να διέπραξε, αλλά διέπραξε μπορεί και όχι. Θα το ανακαλύψουμε καθώς διαβάζουμε το βιβλίο. Το βλέπω, εγώ θα τη βγάλω την Μπέμπελη μέχρι να τραβήξω αυτό το βίντεο. Το επόμενο βιβλίο είναι επίσης αρκετά γνωστό, αν και δεν έχει παίξει όσο θα θέλαμε. Είναι το Πυρανέσι, της Susan Clark. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είμαστε απαραίτητα σε πανεπιστήμιο, αλλά είμαστε σε... λαμβάνει χώρα σε ένα σαν μουσείο, θα το λέγαμε. Και οπότε πιάνει όλο το academic κλίμα. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο φτάνει στα άκρα το ήθος και το τι θα πει επιστήμη. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω πολλά γι' αυτό. Είναι μικρό και έχει αρκετά spoiler. Θα σας αφήσω να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Είτε και είναι σκοτεινό με την έννοια ότι ασχολείται πάρα πολύ με την εκδίκηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό ανήκει ξεκάθαρα στον Dark Academia και μπορείτε να το βρείτε στο βιβλιοπωλείο ή Διαγώνιος. Όπως και το Secret History, όπως και το If We Were Villains στην περίπτωση που το θέλετε στα αγγλικά. Το επόμενο βιβλίο που θα σας προτείνω είναι ένα βιβλίο φαντασίας, το οποίο πραγματικά είναι τελείως underhyped, παιδιά. Δεν έχει ακουστεί καθόλου, ούτε στο εξωτερικό, ούτε εδώ πέρα. Και μιλάω για το Legendborn. Το συγκεκριμένο βιβλίο αφορά κάποιους colleagues, οι οποίοι φτιάχνουν το δικό τους society, σκοτεινής μαγείας. Και προφανώς μέσα έχουμε φόνους, μάλιστα ξεκινάμε αρκετά δυναμικά. Είναι elemental magic, έχει πολύ μαγεία. Elemental magic σημαίνει τα στοιχεία της φύσης και τα σχετικά. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με πολύ καλούς χαρακτήρες. Μάλιστα το δεύτερο βιβλίο, και μάλλον τελευταίο, βγαίνει τον Νοέμβρη. Το επόμενο βιβλίο είναι ένα βιβλίο φαντασίας που είμαι 100% σίγουρη ότι όλοι εσείς που διαβάζετε φαντασίας, αλλά μπορεί και εσείς που δεν διαβάζετε να το έχετε ακούσει. Και μιλάω για το The Atlas 6. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ήταν αυτοέκδοση στην αρχή και πήρε τρομερό hype από το TikTok. Μάλιστα έχει και στικεράκι πάνω. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και πανέμορφο. Μέσα στο βιβλίο έχει τους χαρακτήρες. Έχει art από τους χαρακτήρες. Πόσο υπέροχο. Λοιπόν, η Alexandrian Society λοιπόν διαλέγει 6 μάγους ανά 10 χρόνια, οι οποίοι αυτοί πολεμάνε, ας το πούμε, ανταγωνίζονται για 5 θέσεις σε αυτό το society και από τους 6 μόνο οι 5 περνάνε και ο ένας, ας μην πούμε τι παθαίνει. Το συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν ίσως και να θυμίζει λίγο Hunger Games, αλλά ασχολούμαστε πολύ με την μαύρη μαγεία. Είναι τέρμα σκοτεινό και όπως λέει πάνω, knowledge is carnage. Λοιπόν, δεν ξέρω. 6 are chosen, only 5 will walk away. Και φυσικά δεν θα μπορούσε αυτό το βίντεο να παραλείψει το 9th house της Leigh Bardugo, της συγγραφέας του Six of Crows και του Σκιές Κιωστά. Το 9th house λοιπόν είναι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτά που έχουμε διαβάσει στα άλλα της βιβλία. Πρόκειται για την Alex, η οποία πηγαίνει στο Yale. Και ναι, τα πράγματα περιπλέκονται πάρα πολύ για εκείνη. Γενικά έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα, τα βλέπουμε στο βιβλίο και μάλιστα έχει και πολλά trigger warnings σε αυτό το βιβλίο, χρήση ναρκωτικών, υπερβολικές δόσεις. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να το ψάξετε για να το διαβάσετε. Δεν θα σας έλεγα απλά πηγαίνετε πάρτε το, γιατί μπορεί να μην τα αντέχετε αυτά τα πράγματα και είναι και πάρα
πολύ λογικό, ειδικά στο συγκεκριμένο βιβλίο, είναι αρκετά βαρύ, ωστόσο είναι εξαιρετικό βιβλίο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Λέι Μπαρντούγκο παίρνει το χρόνο της, ανοίγει πολλά παράθυρα, μας πληγώνει ξανά και ξανά όπως έχει κάνει σε όλα της τα βιβλία και επιτέλους έχουμε και εξώφυλλο χάλια, sorry, και ημερομηνία έκδοσης για το επόμενο βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο μάλιστα είναι και dark fantasy, οπότε αν δεν έχετε διαβάσει και θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε. Και πριν πάω στα Honorable Mentions, θα πω το The Devil Makes 3. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, νομίζω το 2021, κάπου εκεί, μπορεί και Ιούλιο. Είναι μικρούλι, είναι πολύ όμορφο. Πρόκειται για έναν μαθητή, ο οποίος ανοίγει ένα βιβλίο παλιό και ελευθερώνει ένα δαίμονα. Δεν πάει πολύ καλά. Είναι ένα YA fantasy, δηλαδή young adult και horror, θα το έλεγα. Κυρίως horror, λιγότερο fantasy. Και πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει The Devil Seeks His Due from two unsuspecting students. Τώρα πάμε λίγο στα honorable mentions. Ενώ τα έχω τα βιβλία, θα σας τα βάλω στα πλάγια γιατί πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα που τα έχω βάλει. Ειδικά το Truly Devious που δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά... Επειδή το διαβάζαμε 4 κορίτσια, σε κάποια κορίτσια άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα θα το ξαναδιάβαζαν. Το Devil Devious λοιπόν είναι για μια κοπέλα η οποία πηγαίνει σε ένα ισόκλειστο σχολείο και προσπαθεί να λύσει ένα μυστήριο. Εγώ το βρήκα τρομερά βαρετό, αλλά θα σας έλεγα να το δοκιμάσετε από μόνοι σας και να μην ακούτε εμένα, γιατί εσείς μπορείτε να σας αρέσει. Το επόμενο βιβλίο είναι το Lesson in Vengeance, κυκλοφόρησε και αυτό κάπου εκεί, το 2021, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Και πρόκειται για ένα σχολείο που οι κοιτώνες του σχολείου λένε ότι είναι στοιχειωμένοι από φαντάσματα. Άλλα βιβλία είναι επίσης το Discovery of Witches, το οποίο υπάρχει και σειρά, θα μπορούσατε να τσακάρετε τη σειρά. Το Discovery of Witches έχει να κάνει με μάχησες, με βρικόλακες. Έχει διάφορα, έχει δαίμονες, μπορείτε να το τσεκάρετε. Μετά το επόμενο είναι το Vicious, το οποίο μιλάει το τι σημαίνει να είσαι ήρωας, αλλά και τι σημαίνει να είσαι κακός. Είναι διλογία, οπότε δεν είναι και πολλά βιβλία για να διαβάσει. Επίσης ένα βιβλίο το οποίο εμένα μου έχει κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και μάλιστα το έχω παραγγείλει να μου έρθει, είναι το The Starless Sea. Πρόκειται για έναν χαρακτήρα ο οποίος βρίσκει ένα βιβλίο που δεν έχει όνομα συγγραφέα πάνω και καθώς το διαβάζει μέσα έχει πολλές ιστορίες άλλων ατόμων, αλλά και τη δικιά του. Οπότε προσπαθεί να ανακαλύψει τι γίνεται και πώς η ιστορία του βρέθηκε σε αυτό το βιβλίο. Αυτά ήταν τα Dark Academia βιβλία. Πείτε μου κι εσείς τις προτάσεις σας στα σχόλια. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω, να διαβάσω, γιατί είναι πραγματικά ένα στυλ που λατρεύω. Γι' αυτό το έχω γράψει κιόλας. Είναι ένα στυλ που θαυμάζω, γιατί πραγματικά έχει και πολύ ωραία αισθητική. Όλα αυτά τα δερμάτινα βιβλία, τα παλιά, τα καρό, οι καροφούστες, τα πουκάμισα, τα πουλοβεράκια, είναι ό,τι καλύτερο. Για να με βλέπετε έτσι, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι πάλι ξέχασα πράγματα που ήθελα να πω. Εκτός από βιβλία τέλος πάντων, ήθελα να πω και για σειρές και για ταινίες. Μερικές από τις ταινίες που μπορείτε να δείτε που είναι super dark academia και ειδικά μια συγκεκριμένη οποία την υπεραγαπώ είναι το Dead Poets Society και άλλο ένα το οποίο δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο, θα το βρω και θα σας το γράψω εδώ από κάτω. Παιδιά, αυτές τις ταινίες είναι τέλειες, πραγματικά πρέπει να τις δείτε οπωσδήποτε, είτε σας αρέσει, είτε σας προσελκύει το Dark Academia, είτε όχι. Με άλλες ταινίες και σειρές θα μπορούσαμε να δούμε είναι το Da Vinci Code, είναι το Hannibal, πιο Dark Academia από το The Chilling Adventures of Sabrina δεν υπάρχει. Το Queen's Gambit επίσης πάρα πολύ, αλλά εννοείται και το The Umbrella Academy. Γενικά το The Umbrella Academy, το Dead Poets Society και το The Chilling Adventures of Sabrina είναι τα πιο Dark Academia TV shows και ταινίες που μπορείτε να βρείτε. Οπότε αυτές ήταν οι προτάσεις μου και για την τηλεόραση. Αυτά για σήμερα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και ένα subscribe αφού είμαστε εδώ πέρα. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, μέχρι τότε, γεια σας!